Δυτική Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωση του μετρό και επέκταση του μέσου στα δυτικά κατά προτεραιότητα, υποκλοπές, μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά και κοινωνική πολιτική, πολιτικές για τους νέους, για τη στέγαση και τη στήριξη των συνταξιούχων ήταν τα θέματα που απασχόλησαν κυρίως τη σύσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές της πρώτης και δεύτερης εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κεντρική ομιλία του θα αφορά σε κεντρικές πολιτικές της κυβέρνησης και πως σήμερα είναι η μέρα των ανακοινώσεων για τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ικανοποιημένος από την πορεία των έργων στην πόλη και επισήμανε πως αν σε ένα έργο θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα πλέον είναι η επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μια σημαντική συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, κυρίως για τα θέματα της κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη έμφαση στη δυτική πλευρά της πόλης, όπου εκεί υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν για μια ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές αυτής της πόλης. Και βεβαίως και μια αναφορά για ολόκληρη τη Βόρειο Ελλάδα. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι πολιτικές για την αντιμετώπιση και των γενικότερων προβλημάτων, αλλά και σε τοπικό επίπεδο είναι οφθαλμοφανές ότι η πρόοδος των έργων είναι σημαντικότατη, είναι υπαρκτή και βεβαίως πολύ περισσότερα με αναλυτικές παρουσιάσεις θα έχουμε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της εκθέσεως, τα εγγένεια, την ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και την επόμενη μέρα στη συνέντευξη να υπάρξει αναλυτική αναφορά. Είμαστε αισιόδοξοι και για τη χώρα αλλά και για τη Θεσσαλονίκη και τις προοπτικές. Επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά στην ουσιαστική συζήτηση που είχαμε το βαθύ και διαρκές ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για τη Θεσσαλονίκη. Τόσο η γενικότερη εικόνα για την οικονομία και την κοινωνία μας, αλλά και το σχέδιο το οποίο προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσουμε το δύσκολο χειμώνα συζητήθηκε μόλις πριν λίγο. Είμαστε όλοι αισιόδοξοι ότι θα φτάσουμε στην άνοιξη και θα είμαστε καλύτερα από όσο φανταζόμαστε. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τους βουλευτές πως τη φετινή ΔΕΘ προτίθεται να κάνει έναν έντιμο απολογισμό του κυβερνητικού έργου και να δώσει προοπτική για την αντιμετώπιση και διαχείριση του δύσκολου χειμώνα που έρχεται.